Καλησπέρα κύριε Νικολιδάκη. Πολύ βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα, δυστυχώς. Η αλήθεια είναι ότι αρχίσε ο χρόνος με ένα πολύ τραγικό γεγονός. Μιλάμε για μια νέα κοπέλα από την περιοχή μας με το δίχρονο παιδάκι της. Είναι ένα γεγονός πάρα πολύ τραγικό. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο κανείς να εκφράσει κάτι. Η αλήθεια είναι ότι κάπου είναι επαρχιακός δρόμος που πηγαίνει προς τη Γαλλιά, ο οποίος συνδέεται σε πάρα πολλά σημεία με κατοικημένες περιοχές. Είναι ο δρόμος που πρέπει να είμαστε λίγο παραπάνω προσεκτικοί. Εγώ από αυτό που τουλάχιστον είπανε σήμερα, ότι η κοπέλα ανέβανε το δρόμο από τις Μοίρες, είχε σταματήσει για να στρίψει αριστερά να πάει στο σπίτι της, το δρόμο από γαλλιανό δρόμο προς Φανερωμένη, και εκεί πέρα έγινε το ατύχημα. Τι να πω, για μένα είναι πολύ δύσκολο να πω τίποτα παραπάνω, παρά μόνο συλληπιτήρια στους δικούς τους. Και... Κύριε Δήμαρχε, ναι. Η Μεσαρά γενικότερα, αν κάνουμε μια αναγωγή τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια, βέβαια, αλλά αν ρίξουμε μια ματιά στα στατιστικά, η Μεσαρά παραδοσιακά μας δίνει πληρώνει πολύ βαρύ τίμημα, πολύ βαρύ φόρο στο δρόμο. Αν δούμε λιγάκι τα ποσοστά, έχοντας, ας πούμε, περίπου το 12-14% του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, είναι αυτή που δίνει το περίπου 30-32% των τροχαίων και μάλιστα των θανατηφόρων τροχαίων και με νέους ανθρώπους. Αν δεν κάνω λάθος, στα τελευταία χρόνια έχει δώσει περισσότερα από 10 τροχαία με 10 ανθρώπους νεαρής ηλικίας που έχουν χαθεί. Τι φταίει, τι έχει γίνει, τι συμβαίνει? Εντάξει. Ότι όντως στη Μεσαρά υπάρχει αυτό το πρόβλημα, υπάρχει. Εγώ δεν είμαι πλέον κατάλληλος για να πω τι συμβαίνει. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Λίγο οι δρόμοι, οι επαρχιακοί μας δρόμοι, οι οποίοι θέλουν μια καλύτερη συντήρηση. Λίγο ότι ίσως πρέπει να είμαστε παραπάνω προσεκτικοί κι εμείς. Όλα αυτά μαζί μπορούν να δημιουργήσουν τα προβλήματα που δημιουργούν. Πάντως... Πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτά τα γεγονότα, με τη βοήθεια των ειδικών, με τη βοήθεια της αστυνομίας, ίσως με τη βοήθεια συγκοινωνιολόγων, γιατί σας είπα, είναι πάρα πολλά βήματα του επαρχιακού δικτύου τα οποία εφάπτονται με κατοικημένες περιοχές. Ίσως κάποιος τελευταία στιγμή να ξεφύγει, να είναι λίγο απρόσεχτος και δεν είναι δύσκολο να γίνει το ατύχημα. Πάντως, κύριε Νικολιδάκη, και οι ίδιοι οι κάτοικοι μας μετέφεραν την αγωνία τους για το επίμαχο σημείο, το οποίο, όπως λένε, δίνει καθημερινά τροχαία ατυχήματα και στο οποίο τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Κοιτάξτε, δεν είναι αληθές αυτό το πράγμα. Σας είπα, είναι ένας επαρχιακός δρόμος. Mm-hmm. Δεν είναι ένας δημοτικός δρόμος. Την ευθύνη των επαρχιακών δρόμων της έχει πάντα η περιφέρεια. Εγώ έμεινα εκεί πέρα, μίλησα με αρκετό κόσμο. Βάζαν σαν πρόταση, ας πούμε, ο δρόμος ο οποίος ανεβαίνει από τις Μοίρες και εφάπτεται του επαρχιακού δρόμου για να περάσει απέναντι, αν ήταν να βάλουμε κάποια κολονάκια να το mm-hmm. κλείσουμε, τόσο ώστε στο συγκεκριμένο σημείο που δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη ορατότητα, να μπορούσε να σταματήσουμε τη ροή, το πέρασμα απέναντι. Αυτό δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο από εδώ να το κάνουμε. Βέβαια, θα θέλαμε πάντα τη βοήθεια από την περιφέρεια, τους συγκοινωνιολόγους και τους επιστήμονες που διαθέτουν αυτοί, για να δούμε, να κουβεντιάσουμε τι μπορεί να γίνει στο συγκεκριμένο σημείο. Ένας δρόμος ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος. Δεν μπορούμε να πούμε πως είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι στενός, ότι έχει προβλήματα. Είναι ένας δρόμος αρκετά μεγάλος, επαρχιακός δρόμος. Παρεμβάσεις έχουν γίνει κατά καιρούς. Η αλήθεια είναι ότι τώρα θέλει κάποιες παρεμβάσεις σε ορισμένα σημεία. Έχουμε κουβεντιάσει με τον Περιφερειάρχη. Όταν λέμε παρεμβάσεις, λέμε σε κάποια σημεία που η άσφαλτος δεν είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά δεν θεωρώ πως για τα συγκεκριμένα ατυχήματα είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Προφανώς. Εμείς μιλάμε τώρα γενικότερα για τα τροχιά. Να επανέλθουμε στο σημερινό, στη σημερινή τραγωδία. Δεν ξέρω στα διαδικαστικά του πράγματος, κύριε Δήμαρχε, αν εσείς έχετε μάθει, αν υπάρχει κάτι που ενδεχόμενα χρειάζεται η οικογένεια αυτή την ώρα, ίσως, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, εγώ μέχρι τώρα ήμουνα και το κέντρο υγείας, πήγα στον χώρο του ατυχήματος.
τι να θέλει. Σας είπα, δεν είναι το χειρότερο που μπορεί να ζήσει κανείς, είναι ο ίδιος ο πατέρας, ο οποίος μένει δίπλα, μένει μαζί με την κόρη, να ακούσει, να αισθανθεί το ατύχημα και να προσπαθεί ο ίδιος ο πατέρας να απεγκλωβίσει τα παιδιά του από το αυτοκίνητο μέσα. Σας είπα, είναι τόσο πολύ τραγικό το γεγονός που θα ήθελα να σταθώ στο συγκεκριμένο σημείο και να μην επεκταθώ παραπάνω.